48 χρόνια παρουσία στην πολιτική ζωή του τόπου συμπληρώνει σήμερα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν 4 Οκτώβριο του 1974 όταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής παρουσίαζε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με σαφή προσανατολισμό στη Δημοκρατία, τη Δύση και την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οράματος. Από τότε μέχρι σήμερα η διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας έχει ταυτιστεί με μεγάλες αποφάσεις και έργα που καθόρισαν την πορεία του τόπου στον 20ο αιώνα αλλά και τον αιώνα που διανύουμε. Είναι κοντά μας για να συζητήσουμε σχετικά με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα σηματοδοτούν για το κόμμα. Και μάλιστα σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη παγκοσμίως, ο υπεύθυνος τύπου του τομέα αυτοδιοίκησης Λευτέρης Βαρουξής. Κύριε Βαρουξή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπεούδα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κλείνει σήμερα 48 χρόνια παρουσίας. Χαρακτηρίζεται ως το κόμμα των μεγάλων εθνικών επιλογών. Πιστεύετε πως έχει απαντήσεις στις προκλήσεις που κλήθηκε να διαχειριστεί από το 1974 μέχρι σήμερα? Η Νέα Δημοκρατία κλήθηκε να αναλάβει μετά τα γεγονότα της εφταετίας και της Χούντας την επανίδρυση του ελληνικού κράτους. Πιστεύω ότι τα κατάφερε κάτω από τις οδηγίες του και ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, του εθνάρχη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, και κάτω από τις ιδέες και τις αξίες τις οποίες μπόλιασε στο κόμμα και στους ανθρώπους του κόμματος όλα αυτά τα χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, κατάφερε σε πολύ δύσκολες εποχές, όταν και όποτε κλήθηκε να κυβερνήσει τη χώρα, να τα φέρει εις πέρας. Ήταν λοιπόν σημαντικός ο ρόλος της στην μεταπολιτευτική πολιτική ζωή της Ελλάδας? Φυσικά και ήταν, γιατί εκτός από το κομμάτι της, της επανίδρυσης του ελληνικού κράτους, η Νέα Δημοκρατία, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό, είναι η παράταξη η οποία έβαλε την Ελλάδα στο δρόμο της Ευρώπης, έβαλε την Ελλάδα στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σταθερότητα όλα αυτά τα χρόνια, μια σταθερότητα ανάπτυξης, μια σταθερότητα ειρήνης και για τους Έλληνες πολίτες αλλά και για τους Ευρωπαίους συμμάχους μας. Οι πολιτικές επιλογές που μέχρι σήμερα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία μπαίνουν συχνά στο πεδίο της κριτικής. Είναι αυτονόητο ένα κόμμα με τόσο μεγάλη ιστορία? Πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικές οι πολιτικές της επιλογές? Κοιτάξτε, σίγουρα έχουν γίνει κάποιες αστοχίες στο παρελθόν. Άλλωστε, αστοχίες κάνουν μόνο αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Όμως η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία κράτησε όρθια τη χώρα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Για παράδειγμα, ήταν η παράταξη η οποία επέλεξε να συγκρουστεί και να πάει απέναντι στο λαϊκισμό των υπόλοιπων κομμάτων στη μεγάλη οικονομική κρίση του 10. Επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο μόνο και μόνο για να κρατήσουμε τη χώρα όρθια. Δύσκολες πολιτικές αποφάσεις. Δύσκολες λοιπόν πολιτικές αποφάσεις, χωρίς να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία το πολιτικό κόστος. Η μεγάλη πανδημία του COVID, η οποία ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για όλο τον κόσμο, πιστεύω ότι σταθήκαμε σωστά. Ήμασταν κοντά στον πολίτη, ήμασταν δίπλα στον πολίτη. Ειδικότερα στο πρώτο κύμα του COVID, είχαμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό, έτσι ώστε να περιοριστούν οι απώλειες ανθρώπινες ζωές. Μακάρι να ήταν λιγότερες, αλλά πιστεύω ότι και οι πολίτες ανταποκρίνθηκαν και έτσι η χώρα μας είχε από τα μικρότερα ποσοστά παγκοσμίως. Ήταν μια δυναμική κρίση αυτή, με πάρα πολλές απώλειες παγκοσμίως, με την Ελλάδα να διαχειρίζεται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα ήθελα να πάμε λίγο στο σήμερα, πριν σας ευχαριστήσω, με τις γεωπολιτικές και τις οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, που αγγίζουν λεπτές ισορροπίες πάλι σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πιστεύετε ότι μπορεί να ανταποκριθεί η σημερινή κυβέρνηση σε αυτές? Ζούμε σε πολύ σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από όλους εμάς τους κοινούς θνητούς. Όμως η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Με τις συμμαχίες που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, βλέπετε ότι η φωνή της είναι ισχυρή και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Έχει αποκτήσει ισχυρούς συμμάχους. Έχει ρίξει την Τουρκία στο καναβάτσο. Νιώθει μόνη της αυτή τη στιγμή. Και σύμφωνα με τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουμε υπογράψει και τα οποία θα ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια, θα έχει μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη για να διαφυλάξει κάθε σπιθαμή του ελληνικού έδαφος, εάν χρειαστεί, πράγμα το οποίο απευχόμαστε, αλλά πρέπει να είμαστε ισχυροί
για να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Σε σχέση με το οικονομικό τοπίο, κάτι τελευταίο είναι αυτό που μας καίει καθημερινά όλους. Μας καίει και θα μας καίει, θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, δεν θα πω ψέματα. Όμως πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο. Πρέπει να μπει επιτέλους ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Πρέπει η Ευρώπη να δει την οικονομική κατάσταση, την οικονομική κρίση η οποία έρχεται, ως άλλη μια κρίση μετά την πανδημία και όλοι μαζί να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις δύσκολες συνθήκες. Κύριε Βαρούξη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ.